μικρές μονάδες δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Τελευταία 3 χρόνια τα ίδια είναι. Πάει η σεζόν, μεθαύριο μπαίνει ο μήνας, τι περιμένουμε? Εάν αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι, σίγουρα κάτι θα γίνει καλύτερο. Ένα μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχείων στη Χερσόνησο παραμένει κλειστό. Η σχεδόν νεκρή τουριστική κίνηση, εκτιμούν εμπλεκόμενοι του χώρου, μπορεί να κρατήσει όλη τη σεζόν κλειστά πολλά ξενοδοχεία και καταστήματα που άλλες χρονιές τέτοια εποχή είχαν ήδη αρχίσει να δουλεύουν πολύ ζεστά με τον τουρισμό. Η πυρότητα στα μεγάλα ξενοδοχεία είναι μόλις στις τάξεις του 40%, το πολύ 50%. Οι μικρές μονάδες δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Τι να κάνουμε, υπομονή. Δεν έχει πολλή κίνηση ακόμη, Όχι ακόμη, ναι. Από 15 Ιουνίου κανονικά. Τελευταία 3 χρόνια τα ίδια είναι. Τέλος του Μάη ήταν καλύτερο. Ο φέτος δεν ξέρω τι φταίει, είναι μείον. Η εικόνα της Χερσονήσου σε τίποτα δεν θυμίζει άλλες εποχές. Οι καταστηματάρχες έξω από τα καταστήματά τους δεν βρίσκονται για να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των πελατών, αλλά περισσότερο για να απολαύσουν το καφεδάκι τους, αφού και οι λιγοστοί τουρίστες που βρίσκονται σε διακοπές μάλλον δεν επιλέγουν να αγοράσουν, όπως λένε, οτιδήποτε από τα καταστήματα. Πάει η σεζόν, μεθαύριο μπαίνει ο μήνας, τι περιμένουμε? Ήταν άλλες χρονιές καλύτερα? Βεβαίως, καλύτερα, οπωσδήποτε. Περισσότερος κόσμος, καλύτερος κόσμος ποιοτικά. Τώρα ο κόσμος χειρότερος από εμάς είναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε ούτε μαγαζιά, τίποτα. Να πληρώσουμε ό,τι πρέπει να πληρώσουμε τελικά. Άλλες χρονιές τέλη Μάη? Εντάξει, καλύτερα ήταν. Φέτος είναι πολύ χαλιά σεζόν. Άδεια είναι, ναι. Ελπίζετε ότι κάτι θα αλλάξει? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η απογοήτευσή τους μεγάλη, εξηγούν. Ακόμη και τις εκλογές που λένε ότι θα περιμένουν για το σχηματισμό κυβέρνησης, δεν γνωρίζουν αν θα βοηθήσουν για τη βελτίωση της κατάστασης. Στόχος ακόμη και οι last minute κρατήσεις, τόνισε ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Εφόσον υπάρξει κυβέρνηση, υπάρξει μια στοχευμένη διαφήμιση, έστω και με τη διαδικασία των last minutes, όπως λέγονται, οι τελευταία στιγμής κρατήσεις και πτήσεις, μπορούν να βοηθήσουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ποια είναι η σπουδαιότητα του τουρισμού και στην απασχόληση και στην οικονομία. Εάν αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι, σίγουρα κάτι θα γίνει καλύτερο.